με κλάζει. Ωραία είναι που σου έχω υποχρέωση και σε φαμαράσκε. Αλλιώς κακομίρι μου θα έχεις πάρει κόντι προπολού. Άσε που βρίσκεται και κάποιος και σε κερνάει πάντα και την κάνει συνέχεια στο τσάμπα. Ναι, όμως εσύ δεν κέρασες. Α, τι λέω μου έργο. Θα κεράσεις εσύ εμένα κρασί. Εσύ δεν δίνεις το αγγέλο σου νερό. Αυτό το πας στο κελάρι. Ξέρεις εσύ. Άτσε ρε. Μαριαμπέτα να πίνεις και να ξέρεις τι λες. Αλλά δεν έφτασες εσύ κακομίρι. Έφτασες ο Φράγκος Πέι που σε κέρασε ολόκληρο κιλό. Ναι, με κέρασε γιατί είμαι καλός άνθρωπος και καλός ψαράς. Φιγά το σπουδαίο ψαρά, όλο λαπόρνες κάνει. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι είμαι καλός άνθρωπος, όπως σχεδόν όλοι οι ψαράδες. Τι λες, μωρέ, τι λες, μωρέ. Ναι, αμέ, αν το πει και ο κύριος ή για μαθητές ψάρες. Αν τι θα έπαιρνε, τα βερνιαρέους, σαν και εσένα. Όχι με έκανε το λάθος δηλαδή. Και έπαιρνε ας πούμε εσένα, δεν έκαι θα σου δένε. Τι με κοιτάνε, μωρέ, τι με κοιτάνε. Εκεί που πήρε τη λεκάνη, θα πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Σιγά μην έπρεπε τα δικά σου, με τόση ποβαρίδα. Λες, μάνα, πάνε, μπέκρο, πίνεις και να ξέρεις τι λες, κακομίδι. Ίσα-ίσα, άμα πίνουν όλο σωστά. Αλλή μόνο που δεν κατάλαβες. Καλά το κατάλαβα εγώ, πάλι ο Τσέχνος. Καλά το κατάλαβα που θα να σε βρω εδώ και μάλιστα πρωί-πρωί στην ταβέρνα. Να πιάσεις θέση, μας και δεν βρεις αργότερα, ε. Έγινε τώρα, ρε γυναίκα. Κάτι εσύ, κάτι ο Τζουζέπε. Ολοκρινέζεσαι σήμερα. Σιγά. Και γιατί με πήρες από πίσω. Δεν μου λέει. Δεν έχω μόνο ψηλά μου να το πληρώσω. Λοιπόν, άσε τις ιδέες σου και αυτά που ξέρεις και πρόσεξέ με καλά τι θα σου πω. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Αρρώστησε η μάνα μου και πρέπει να την πάω στο νοσοκομείο. Και αφού αρρώστησε, στο νοσοκομείο την πάω. Πού θα την πάει, στο Υπουργείο Αμήνη. Και τι έπαθε η μαμά. Έχει κάτι ζαλάδες και τάση για ναυτία. Α, θα είναι έγκυος. Έλα, έλα δε θέλω αηδίες. Έγκυος, γριά γυναίκα, άκου έγκυος, αχαήρευτε, ρε αχαήρευτε. Γιατί ρε γυναίκα, δεν είσαι ακούσει που λένε ο αίρος χρόνια δεν ξεκά. Δηλητηρίαση θα έχει πάθει γυναικούλα. Άντε. Αν φαίνεται θα δάκουσε τη γλώσσα της. Λοιπόν, ας τις χρειάδες σου και άκουσέ με καλά. Επειδή εγώ δεν ξέρω τι ώρα θα ξεπερδέψω με το νοσοκομείο, πριν το μεσημέρι να πας στο σχολείο να πάει να πάρεις το παιδί και να το πας στο σπίτι. Το παιδί. Ποιο παιδί! Ποιο παιδί! Πήγαινε πάρε καημένα ένα όποιο βρεις. Ρώτησε μονάχα να είναι κανένα καλό. Καλά μου. Καλά μου ρε. Αχαήρευτε. Καλά μου ρε μπέκρο. Ξέχασες μωρέ πανάθεμά σε ότι έχουμε και παιδί. Έγινες μωρέ στουπί πρωί πρωί. Το παιδί μας πανάθεμά σε θα πάει να πάρεις. Το παιδί μας. Τι έλεγε η γυναίκα που ξέχασα. Ένα γουρομάδικο δεν είναι. Και να δει μου ρε, πώς το λένε μου ρε, πώς το λένε. Σαχλαμάρα. Όχι, κάπως αλλιώς το λένε. Άμα το δω,
Λοιπόν, πρόσεξέ με καλά τι θα σου πω. Άσε τις βλακίες σου. Εγώ πρέπει να φύγω. Λοιπόν, θα πας και θα πάρεις το παιδί από το σχολείο και θα το πας στο σπίτι. Ναι, θα πάω. Αλλά εμένα, μπαμπάς μου, δεν είναι ούτε μια φορά να με πάρει από το σχολείο. Πώς να σε πάρει, μωρέ, θα είναι φταίω ο ανθρωπάκος. Πώς να σε πάρει, μωρέ, παλιό μπέκρο. Μπας και πάτησες, μωρέ, το πόδι σου ποτέ στο σχολείο. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ τώρα φεύγω. Και πρόσεξε καλά. Θα πας να πάρεις το παιδί πριν το μεσημέρι και θα το πας στο σπίτι. Σχολείο, παιδί, σπίτι. Άντε, γεια σου τώρα. Σχολείο, παιδί, πολλά μου βαλένια. Άμα βρω ένα από όλα, καλό θα λέω. Εγώ στόχο, ε! Θα δώσω εγώ στόχο, ευλογημένη. Εγώ σε ταπειλιώ.
Τέλος πάντων. Ελάτε τώρα, μονσιγνιόρε. Ταβέρνα, είναι κρασάκι προσφέρει. Και όποτε έχω διαπιστώσει το κρασάκι, το προτιμάτε. Και πώς το λέω. Και πώς το συμπεραίνω. Το συμπεραίνω γιατί τις προάλλες που ήρθαμε με τον πατέρα μου στον ναό του Αγίου Πατρικίου, στον ναό που διακονείται δηλαδή, για εκείνη και δωρεά. Μπαίνοντας στο πρεσβυτέριο, στην είσοδο, είδα 5-6 νταμουζάνες, χιλιάδες, γεμάτες κρασί. Νταμουζάνες είδες. Μάλιστα. Νταμουζάνες. Μάλιστα. Μεγάλες. Μεγάλες. Α, ναι. Τις έφαγε την Αγία, την Αγία. Μα τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, μονσιγνιόρε. Όλοι ξέρουμε πως εμείς οι Καθολικοί, στην Αγία Κοινωνία, χρησιμοποιούμε το ψωμάκι, την όστια. Το κρασί, το χρησιμοποιούν οι Ορθόδοξοι. Δεν με άφησε να σου εξηγήσω εδώ για μένα, κάνω μια μελέτη. Και θέλω να διαπιστώσω κατά πόσο αυτή η μέθοδος των Ορθοδόξων είναι αποτελεσματική. Αντιλαμβάνεσαι. Καλά, χρειάζεται η μελέτη σας. 5-6 νταμουζάνες. Μα είναι σοβαρή η μελέτη. Και θέλω να έχω άποψη ότι τα έχει πληρωμένη. Και μάλλον, θα εργαστώ, θα υποστώ, θα θυσιαστώ και θα πει κάτι. Αλλά δεν νομίζω να με κάλεσες εδώ, για αυτό το λόγο εδώ. Όχι, μονσιγνιόρε, όχι. Απλώς μας το έφερε η κουβέντα, γι' αυτό το είπα. Τι ακούω λοιπόν. Α, μάθε καρδινάριο. Λοιπόν, μονσιγνιόρε, θα ακούσετε από μένα κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Τζουζέπε, ποιος ανακατρούσε. Αμέσως. Αυτό ήταν το σημαντικό που τ' άκουγα. Από την αφεντιά σου. Ευεργημέ. Μάλιστα. Όχι, μονσιγνιόρε, αλίμονο. Όχι, απλώς το κατρούσω, συγγνώμη. Το παραγγέλνω για να πάρω λίγο κουράγιο, γι' αυτό που πρόκειται να σε πω. Θέλετε τι σε σένα. Είπαμε όχι, ο καθηνάλιος, ο δήμαρχος, όχι, παράγοντες, δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, μονσιγνιόρε, αυτό που θέλω να σας πω είναι πως επιθυμώ να παντρευτώ. Αυτό είναι το σημαντικό που ήθελα να σας πω. Σοβαρό πράγμα, ο γάμος από τον γάμο. Σοβαρό του θέλετε. Πολύ σοβαρό. Δεν νωρίτης που είσαι εγώ. Και εφόσον είσαι και σε κατάλληλη ηλικία, μπορεί να παντρευτείς. Άρα πάρεις τη στιγμή. Αλλά απορώ με την τόση νευρικότητά σου. Έχω ένα πρόβλημα, μονσιγνιόρε. Και θέλω να με βοηθήσετε. Πρόβλημα. Μάλιστα. Μεγάλο πρόβλημα. Αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημά σου, εγώ τι μπορώ να κάνω. Μάλλον θα πρέπει να πας στη γιατρό, σε ξενόγωνο. Δεν είναι τέτοιο το πρόβλημά μου, μονσιγνιόρε. Το πρόβλημά μου είναι με το άλλο πρόσωπο. Με αυτό δηλαδή που πρόκειται να παντρευτώ. Γιατί. Μην είναι κανένας τραβεστής, ένα κουβέι. Α, άμα είναι τέτοιος. Εμένα να με συμπαθά. Δεν μπορώ. Να πας αλλού. Κάτω χώρες, εκεί, στην Ολλανδία, τα πράγματα αυτά δεν τα κάνουμε εμείς. Μα τι λέτε μόνο, σινιόρε, δεν είναι τέτοιος. Μια χαρά κοπέλα είναι η υποψήφια. Κοπέλα. Αυτό είναι και δεν σε θέλει. Οπότε εγώ να σε βοηθήσω, να σε προλαβήσω, τι μπορώ να κάνω. Ούτε εκεί υπάρχει εμπόδιο, μου, σινιόρε. Και τι θέλω και με θέλει. Κατάλαβα. Είναι ωραία που σκανταλιάζει. Είναι ανήλικη, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ούτε αυτό είναι. Αυτό μια χαρά είναι. Αλλά το άλλο. Το άλλο. Και μαυροφύλλα να τη λένε. Και λαϊνού να τη λένε. Και μπακιού να τη λένε. Άμα θα παντρευτεί, θα γίνει κοντέ σαν μοντέλο. Οπότε, τι σε νοιάζει. Μακάρι να τη λέγανε και μαυροφύλλα και όλα τα υπόλοιπα, μονσιγνιόρε. Αλλά τη λένε Καπουλέτου. Είναι η Ιουλιέτα Καπουλέτου υποψήφια. Τι που Καπουλέτου.
Ωραίο μου φαίνεται. Τι μου λέει. Καπουλάτη είπες. Μάλιστα, καπουλέτο. Κόρη της μου λέει καπουλέτο. Που είσαι τώρα χρόνια στα μαχαίρια. Μ' αυτήν. Μ' αυτήν. Μάλιστα. Βλέπε. Βάλε με κατώσω. Καταλάβεις τώρα σε είπες ευλογημένο. Δεν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό σας λέω τόση ώρα που σου λέω, ρε. Το πατέρα σου το είπες, το έμαθε. Τι λέει. Όχι, δεν το έμαθα. Άμα του το πεις και το μάθει. Ναι, σιγά μην το πω. Ή πώς θα το μάθει τότε. Θα το πείτε εσείς. Ωραία. Να το πω εγώ. Τι, εγώ. Α, εγώ. Μάλιστα, μου σου λέω εσύ. Γιουζέπε. Κιλό. Άι, δεν το πείτε να το σύνομα του Καρινάλιο, φταίω. Μονσιγιόρε Λαβρέντιε, είστε η μοναδική μας ελπίδα. Μόνο εσείς είστε ικανός να πείσετε τον πατέρα μου, να πει τον ναι για αυτό το γάμο. Εσείς είστε άνθρωπος του Θεού και ο πατέρας μου άνθρωπος της Εκκλησίας. Άρα επικοινωνείτε. Και αν δεν τα καταφέρετε εσείς, θα τα ξέρετε. Εγώ και η Ιουλιέτα έχουμε πάρει την απόφασή μας. Να κλεφτείτε. Να κλεφτείτε. Είναι μια ακελέντα κλείσιμη. Είναι μια επιλογή. Όχι, δεν θα κλεφτούμε όμως η ώρα. Έχουμε πάρει την απόφαση να πιούμε και δύο φαρμάκι. Μην ακούω αηδίες. Φαρμάκι και τεραμένα πράγματα. Ούτε και αυτό το κλείσιμο. Να έχεις υπόψη δηλαδή. Φαρμάκι. Σας λέω όμως η ώρα ότι είστε η μοναδική μας ελπίδα. Αν δεν καταφέρετε εσείς τον πατέρα μου, να ξέρετε εγώ ότι εγώ και η Ιουλιέτα σε λίγο θα είμαστε μακαρίτες. Τι ζήτημα μου βάζει τώρα, τι ζήτημα μου βάζει. Τι ζήτημα μου βάζει. Επαναλαμβάνω και πάλι, είστε η τελευταία μας ελπίδα. Και να ξέρετε, στο χέρι σας είναι και πάνω το πέντε. Του πέντε, εις περνά. Καλονίστε. Πω, ξημερώθηκε. Να πάω, να του πω, τι να του πω. Και τι να του πω, και πού να το πω, και πού να πάω. Τι να σας πω για το πώς θα το βρείτε, αυτό το ξέρετε εσείς. Όσο για το πώς θα πάτε να το βρείτε, δεν θα χρειαστεί. Αυτό δεν καταλάβα. Ενώ δεν θα χρειαστεί να πάτε εσείς να τον βρείτε, γιατί θα έρθει αυτός να σας βρει. Και μάλιστα σε λίγο. Τώρα μπερδεύτηκα τελείως. Τι σε λίγο δηλαδή. Να, μονσινιόρε, είπα στον πατέρα μου πως η αγιότητά σας επιθυμεί να το συναντήσει εδώ στην καβάλα του Τζουζέπε. Εκεί όπου λέμε θα είναι εδώ. Και θα είναι εδώ, θα είναι εδώ στην αδέρα, ο πατέρας. Μάλιστα. Παλιά ήταν και το στέκει εδώ. Εκεί θα έρθει να του μιλήσετε για αυτά που σας είπα. Και θα είναι εδώ σε λίγο. Ναι, όπου λέμε θα είναι εδώ. Σε λίγο, θα είναι εδώ ο πατέρας, σε λίγο. Μάλιστα. Τζουζέπε, Τζουζέπε. Μέρε κατρούσα, τώρα. Τι μου κάνεις τώρα. Και είπε ότι δεν πίνει όμως η νόη. Σκέψου και να πει. Λοιπόν, Μονσιγιόρε, πιστεύω πως με καταλάβατε. Εγώ πρέπει να πηγαίνω τώρα, γιατί όπου να είναι θα έρθει ο πατέρας μου και δεν κάνει να μας δει μαζί, δεν θέλω να μας δει μαζί. Α, και κάτι πολύ σοβαρό. Μην και καταλάβει ότι μιλήσαμε, ότι σας τα είπα εγώ αυτά, να φανεί ότι από μόνο σας ενεργείτε. Εντάξει. Λοιπόν, πάω από την άλλη πόρτα τώρα, γιατί να μην συναντηθούμε, όπως σας είπα. Από την άλλη, πίσω από την άλλη. Γιατί είναι νοσιά. Για λίγο λόγο, τι να το κάνω τον πατέρα σου, εγώ τώρα. Τι να το κάνω τον πατέρα. Ελάτε τώρα, μονσιγιόρε. Εσάς σας συμπαθεί ο πατέρας μου και θα σας πάρει στα σοβαρά. Λοιπόν, φεύγω εγώ τώρα και σας ευχαριστώ. Να σε έρθει. Θα με πάρει. Σοβαρά θα με πάρει.
Ήθελε με πάρει σοβαρά. Ήθελε με πάρει και θα με σηκώσει. Μοσυνιόρε, να σε ρωτήσω κάτι. Λόγω θέσεως που είναι, θα ξέρεις. Τι είναι, ευλογημένε, Μπέκρο. Εκείνο το κρασί που είπε στο γάμο στην Γκρανά. Από νερό ήταν. Και από νερό, βέβαια, και από νύτα. Και εσείς είναι από τίποτα άλλο. Και πότε το πιάνε, Μοσυνιόρε. Αμέσως το πιένε. Το πιένε. Ναι, κρασί και το πιένε, αμέσως. Μα εγώ ξέρω, Μοσυνιόρε μου, ότι το κρασί που φτιάχνεται από σταφύλια θέλει κάτι μήνες για να γίνει. Ναι, κύριε Μερολογιέ, ναι. Και τούτο φτιάχνεται από νερό. Το πιένε και αμέσως. Τι πεινότανε. Βλασφημείς, βλασφημείς, και εσύ παγευλογημένο, κύριε Ινολόγιε, του Μικρού Πολυτεχνείου. Τι σου λέει, Μοσυνιόρε, τι σου λέει. Αλλά ό,τι και να σου λέει, αυτός μην του δίνει σημασία. Αυτός άμα πει ένα κατρούτσο, δεν ξέρει τι λέει. Φαντάσου τώρα που έχει πει ολόκληρο κιλό. Μήνες που δεν έχουν ρο, βάζουν στο κρασί νερό. Εσύ βάζεις και στους μήνες που έχουν. Αυτά τα λέει για την πολίτευση. Τότε, γιατί ξεδιμάνουν τα κρασιά σου. Με τον καιρό ξεθυμένο. Μας κροϊδεύει ρε Δαβρανιάη. Όλοι ξέρουμε ότι το κρασί με τον καιρό λιναμώνει. Τώρα τα δικά σου ξεθυμένουνε. Πες του Μοσυνιόρε, σε παρακαλώ. Αμάν ήρθε. Καλώς τον άρχοντα Μοντέκη. Καλώς τον. Περάστε. Μεγάλη τιμή για την ταβέρνα μου η παρουσία σας. Αγαπητέ μου Ζουζέπε, σήμερα που ήρθα στην ταβέρνα σου, θυμήθηκα τα ωραία γλέντια που κάναμε παλιά, χάρη και στο ωραίο σου το κρασί. Τα κουστέκρο, άρπατη. Και άσε τον άρχοντα Μοντέκη ό,τι θέλει. Κάψε με ρε, πίνεις και δεν ξέρεις τι λες. Αρχοντά μου, να βάλω ένα κρασί. Αγαπητέ μου Ζουζέπε, πολύ θα το θέλω. Αλλά βλέπεις, ο γιατρός μου έβρικε λίγη πίεση. Έχει πίεση, είχε πίεση. Όπως καταλαβαίνεις. Άλλωστε, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν έχουμε και πολύ συχνά την ταβέρνα σου. Μας λείπετε, αρχοντά μου. Μας λείπετε. Ευτυχώς που σχεδόν καθημερινώς μας επισκέπτεται το δικό σας προσωπικό. Μόνο σήμερα δεν είδα να έρθουμε. Εκλεκτή, κύριε. Εκλεκτή. Ναι, Τζουζέπε. Θα λείψουν για κάποιες μέρες στη γένωμα, στα κτήματα, για κάτι εργασίες. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Έχει ζητήσει μαζί μου μια συνάντηση ο Μοσυνιόρ Λαβρέντιος. Πού είναι? Α, να. Αμάν με είδε. Τώρα που είναι κανένα ψέμα, για το καλό θα είναι. Εδώ είναι αρχοντά μου όπως βλέπετε και σας περιμένει. Πάτε σε μένα αν θέλετε κάτι, φωνάξτε με. Μοσυνιόρ Λαβρέντι, μου διεμήνυσαν ότι θες να με συναντήσεις. Εγώ. Ναι. Αυτό μου είπε ο γιος μου, ο Ρωμαίος. Μπορεί. Ναι, παιδά μου. Ο γιος σου, εμείς δεν πρέπει να μιλήσουμε. Αρχίζω τα ψέματα. Να σε ρωτήσω κάτι, Μοσυνιόρε. Νομίζεις ότι εδώ, η ταβέρνα, είναι το καταλληλότερο μέρος για μια συζήτηση από ό,τι θα ήταν, ας πούμε, στο ναό, στο πρεβατόριο? Ναι, όχι. Μπορεί. Θα σας πω κάτι κοντινό. Το σκέφτηκα το πρεβατόριο. Αλλά μετά την τελευταία μου δωρεάν, την οποία κάνατε για την ανακαίνιση, είναι οι τεχνίτες, οι μαστόροι, χτυπάνε, οι εργάτες, φωνάζουν, δεν είχαμε την ησυχία μας, θα το παιδιάσουμε. Άλλο ψέμα. Και μην ξεχνάς κοντινό, ότι ένας παπάς, όπως εγώ, καθολικός, πρέπει να πηγαίνει παντού, ακόμα και στις ταβέρνες. Γιατί στις ταβέρνες,
Γιατί το κρασί, ο κουλίος παλιομπέκρος, το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που ευλόγησε ο κύριος μας στο γάμο της Κανά. Έτσι δεν είναι. Δεν το ξεχνάς αυτό. Τώρα για να έχω πει, εκεί δεν μιλάω. Ναι, μοσιγιόρ, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ακούω. Τώρα, ξέρω, αυτό που συνέβη είναι συγκλονιστικό. Αρχοντά μου, και σας αφορά. Μονσιγιόρε Λαβρέντιε, με φοβίζεις. Τι είναι, για πες μου. Προτιών ημερών και προτού καταπληθώ, ετοιμάστηκα για την βραδινή προσευχή μου. Γονάτισα, έφυγα την κεφαλή μου εμπρός, στράβασα τα σχήρα μου και ακούγα μέσα από μία φωνή. Δυνατή φωνή. Ρε Τζουζέπε! Αφού να είσαι εκείνο το κατούτσο! Να θεμάσαι, βρήκε στην ώρα, Παλιοπέτρο! Αυτό είπε η φωνή μου, σινιωρέ. Ναι, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Η φωνή είπε και μάλιστα σε σοβαρό τόνο. Μονσιγιόρε Λαβρέντιε, προσέχω να θέσω μια αποστολή δύσκολη, αλλά ειδή. Θα αναλάβει την πρωτοβουλία να τερματίσει τη δεύτερη που υπάρχει ανάμεσα στι σπουδαίε και μεγάλε οικογένειε των κόνιδων Μοντέλη και Καμπουλέλη. Μα μονσιγιόρε, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό. Και η φωνή, συνέχισε. Και μάλιστα σε έκανε τον τόνο. Τι θα γίνει, ρε Σαχάμα! Θα μου πέσει εκείνο το κράσι. Βράδυ, όπως δεν φωνάχεις, πάνω σε κατάλληλη στιγμή, πάνω μου χαλάσεις τη δουλειά. Δεν κάστρωσε, μονσιγιόρε. Και η φωνή συνέχισε. Ξέρω ότι η αποστολή σου είναι δύσκολη. Γι' αυτό θα σε βοηθήσω. Θα στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Και στον κόντε Καπουλέτο και στον κόντε Μοντέκη. Για το πώς εμείς εδώ πάνω θέλουμε να τερματιστεί η έκτρωση. Μονσιγιόρε, εγώ δεν έχω πάρει κάποιο τέτοιο μήνυμα. Δεν πειράζει, αρχοντά μου. Θα σου το δώσω εγώ τώρα. Σε ακούει. Τώρα πώς το λένε, τώρα δεν μπορούμε να λένε τώρα. Λοιπόν, κόντια μου, το μήνυμα είναι το εξής. Ο γιος σου, ο άρχοντας Ρωμαίος, αποφάσισε να παντρευτεί. Έλα τώρα, μονσιγιόρε Λαβρέντιε. Είναι μήνυμα συμφιλίωσης αυτό με τον Άθλιο Καπουλέτο επειδή ο γιος μου ο Ρωμαίος αποφάσισε να παντρευτεί. Που άλλωστε είναι και σε ηλικία γάμου. Είναι, ή αν είναι, λέει, είναι και παρά είναι. Τι μήνυμα. Μονσιγιόρε, δεν σε καταλαβαίνω. Είναι, κόντε μου, είναι, γιατί αποφάσισε να παντρευτεί τη Ιουλιέτα, την κόρη του κόντε Καπουλέ του. Η Ιουλιέτα μια χαρά κορίτσι είναι. Τι έκανα, λέει, τι είπες, μονσιγιόρε, άκουσα καλά. Για ξαναπέστα. Τι έργο τράβει. Η την κόρη του κόντε Καπουλέτου και μάλιστα το έχει αποφασίσει. Και το έχει αποφασίσει Τζουζέπε Κατρούτσο κι ας με κόψει. Δικός μας κι αυτός. Μα καλά, μονσιγιόρε. Γιατί αυτό το μήνυμα δεν στάθηκε απευθείας σε μένα, παραχρειάστηκε μεσολαβητής. Πώς να γίνει η αγορά μου. Τι δηλαδή, να έρθει ακάγγελος να σου πει κόντε Μοντέκη, το και το και το. Αυτό έγινε μια φορά με την παρέα μου. Κάθε σε λίγο θα γίνει αυτό το ζήτημα. Έγινε μια φορά. Και στο κάτω-κάτω επιλογή του ήταν. Εμείς θα κάτσουμε να κρίνουμε τώρα. Μπορούμε εμείς θα κάτσουμε να κρίνουμε. Εμείς οι ταπεινοί, προνεμένοι. Μα μονσιγιόρε Λαβρέντιε, δεν είναι να παντρευτεί την κόρη του άθλιου εχθρού μου που έχει πει τόσο βαριές κουβέντες για μένα. Και γιατί να τις πει.
Μα τι βαριές κουβέντες τώρα. Τι κουβέντες αυτές, τι βαριές, πόσα κιλά είσαι. Δεν ξέρω κι εγώ. Μοσυνιόρε, όπως λες κι εσύ, πολύ βαριές κουβέντες. Και γιατί να τις πει, γιατί να τις πει.